Στο πλαίσιο των μέτρων καταπολέμησης της λύσας, ξεκινά το ερχόμενο Σαββατοκύριακο μια μεγάλη προσπάθεια να εμβολιαστούν οι κόκκινες αλεπούδες που αποτελούν και τη βασική δεξαμενή του ιού της λύσας, προκειμένου να αναχαιτιστεί η εξάπλωση της νόσου. Ο εμβολιασμός θα πραγματοποιηθεί από αέρος το ερχόμενο Σαββατοκύριακο με τη λήψη εμβολίων δολωμάτων που περιέχουν ζωντανό εξασθενημένο ιό της λύσας. Ξεκινάει 19 του μηνός και θα συνεχιστεί 20 του μηνός από αέρος λήψη εμβολίων για να εμβολιαστούν τα θηλαστικά ζώα του δάσους στην περιοχή μας. Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει σε άλλες περιφέρειες 2-3 μέρες γρηγορότερα και συνεχίζεται εκτός αν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν στην πτήση των αεροπλάνων. Τα αεροπλάνα θα ξεκινάνε από το αεροδρόμιο της Λάρισας, θα έχουν τον προκαθορισμένο αριθμό εμβολίων που είναι για την προκαθορισμένη έκταση που θα εμβολιάσουν και θα ρίχνουν κάθε μέρα την έκταση που έχει προγραμματιστεί. Τα εμβόλια θα πέφτουν στο έδαφος όπου θα τα βρίσκουν οι αλεπούδες και τα άλλα θηλαστικά του δάσους, θα τα τρώνε και είναι εξασθενημένος ιός λύσας ο οποίος θα τους δίνει αντισώματα και γι' αυτόν τον τρόπο θα είναι εμβολιασμένα για να μην μπορούν να ασθενήσουν από την ασθένεια. Οι κυνηγοί που ίσως ανησυχήσουν δεν πρέπει να ανησυχούν, διότι τα σκυλιά τους μπορεί να το φάνε το εμβόλιο και αυτά, αλλά δεν θα τους πειράξει, έστω και αν ακόμη είναι εμβολιασμένα ξανά για τη λύσα. Όσον αφορά τα εμβολιακά δολώματα, το κοινό θα πρέπει να γνωρίζει ότι όποιος το βρει όμως δεν πρέπει να το πιάσει με τα χέρια, μην τυχόν και σπάσει μέσα το μπουκαλάκι που υπάρχει ο ιός και έρθει σε επαφή ο ιός με το ανθρώπινο δέρμα και μετά κατά λάθος μπορεί ο άνθρωπος να το βάλει στο στόμα του. Επίσης, εάν τα κυνηγητικά σκυλιά φέρουν ένα θύραμα και πιθανώς έχουν φάει το δόλωμα, πρέπει οι κυνηγοί να το πιάσουν με τα γάντια, με γάντια το θύραμα και να μην το έρθουν σε επαφή με γυμνά χέρια. Είναι τελείως ακίνδυνος για όλους, αρκεί να λάβουμε αυτό το ουσιώδες μέτρο, να προσέξουμε, μην πιάσουμε, αν το βρούμε στο δάσος μέσα ή εκεί που θα πέσουν τα εμβόλια, να μην το πιάσουμε με γυμνά χέρια. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε επιτυχία, γιατί σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, 19 και 20 του μηνός ο καιρός θα είναι καλός και θα μπορούμε να πιστεύουμε ότι θα γίνει η πτήση των αεροπλάνων και δεν θα αναβληθούν.